Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Την καλησπέρα μου σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, το απόψινό βράδυ μας φιλοξενεί εδώ στο ιατρείο του ο πλαστικός χειρουργός, ο κύριος Αλέξανδρος Παπασταύρου, για να κουβεντιάσουμε για ό,τι νεότερο υπάρχει στην πλαστική χειρουργική. Ο κύριος Παπασταύρου έχει κάνει σπουδές πάνω στην πλαστική χειρουργική, έχει εξειδικευτεί και στην κεντρική Ευρώπη. Τα λέω καλά, κύριε Παπασταύρο? Πολύ καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη. Πολύ καλά τα λες, έτσι. Λοιπόν, θα μιλάμε καταρχήν στον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε έτσι κι αλλιώς χρόνια. Πολύ καλά. Λοιπόν, πες μας, Αλέξανδρε, καταρχήν, η πλαστική χειρουργική είναι καθαρά αφορά το αισθητικό κομμάτι σε κάποιον? Είναι και λειτουργική? Μιχάλη, κάποια... φυσικά, η πλαστική χειρουργική δεν είναι καθαρά όπως νομίζουν ο κόσμος όλος ότι είναι για αισθητική μόνος φύσεως. Η πλαστική χειρουργική έχει να λύσει και ο κύριος που δημιουργήθηκε ο σκοπός. Η πλαστική χειρουργική ήταν ο σκοπός της αποκατάστασης. Δηλαδή, γινόθηκε κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο κύριος λόγος ήταν για την αποκατάσταση των τραυμάτων προσώπου και σώματος, όπως εγκάβματα, ή αργότερα να δώσουν στην ουσία πιο πολύ να αυξήσουν την ψυχολογία των ανθρώπων αυτών. Δηλαδή να κάνουμε μια ψυχοσωματική ανάπλαση των ανθρώπων, και εν συνεχεία ήρθε η αισθητική χειρουργική που περισσότεροι μιλάνε σήμερα στον πλαστικό χειρουργό για αισθητικό χειρουργό. Κατά τη δική σου εκτίμηση, Αλέξανδρε, ποια άτομα θα θεωρούσες ότι είναι κατάλληλα για να κάνουν μια πλαστική επέμβαση? Το άτομο που θα κάνουμε μια πλαστική επέμβαση είναι κατάλληλο καταρχήν να θέλει και να ξέρει τι ζητάει. Δηλαδή να μου πει ο ίδιος και να μου πει ξεκάθαρα: θέλω να φτιάξω τη μύτη μου, γιατρέ μου. Θέλω να φτιάξω το πρόσωπό μου γιατί τα βλέφαρά μου πέφτουν και με εμποδίζουν στο διάβασμα. Θέλω να κάνω τα αυτιά μου γιατί τα αυτιά μου με ενοχλούν όταν δεν μπορώ να μαζέψω τα μαλλιά μου προς τα πίσω, Φερρυπίν. Με ενοχλεί η κοιλιά μου γιατί δεν μπορούν να πούνε ότι μια κυρία που έρχεται για κοιλιοπλαστική, Φερρυπίν, ότι μετά από μια γέννα που έχει χαλαρώσει η ιστή δεν θα μπορέσουμε να την κάνουμε αυτό. Μιλάμε για μια χειρουργία αποκατάστασης, όχι για αισθητικής. Δηλαδή θα κάνουμε μια αποκατάσταση των ορθών κοιλιακών μειών της κυρίας. Και εν συνεχεία θα ασχοληθούμε και πλαστικά ώστε να της κάνουμε μια τέλεια ραφή. Ωραία. Θα μιλήσουμε και για την κοιλιοπλαστική. Θα πάνε όλα. Ομολογώ, τα έχω στο μυαλό μου όλα αυτά, να κουβεντιάσουμε και για την κοιλιοπλαστική απόψε. Αλλά πριν από αυτό, πολλοί έχουν την αίσθηση ότι οι πλαστικές επεμβάσεις είναι επώδυνες. Είσαι ένας γιατρός, έτσι, που ασχολείσαι πολύ με την ελάχιστα επεμβατική, πώς το λένε? Ελάχιστα επεμβατική. Ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, ναι. Ωραία. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Σε τι διαφοροποιείς εσύ, δηλαδή, που μπορεί κάποιος να εμπιστευτεί τον Αλέξανδρο τον Παπασταύρου, χωρίς, να το πω έτσι λαϊκά, χωρίς να πονέσεις ιδιαίτερα? Ωραία. Καταρχήν, η πλαστική χειρουργική είναι μια χειρουργική. Είναι μια χειρουργική τεχνική, η οποία κάνουμε, εγώ δηλαδή μου αρέσει να εφαρμόζω τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, δηλαδή να κάνουμε το μικρότερο δυνατό τραυματισμό που θα υπόκειται και τον αντίστοιχο πόνο. Όταν κάνουμε μεγάλη τομή, έχουμε και ένα αντίστοιχο πόνο. Όταν κάνουμε μια μικροσκοπική τομή, έχουμε ένα μικρό πόνο που αυτό πιο πολύ ενδιαφέρει. Δηλαδή, οι ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές έχουν μικρότερες δυνατόν επιπλοκές, που αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος, και ο μικρότερος πόνος, και το πιο σημαντικό από αυτό είναι οι ελάχιστες επεμβατικές έχουν άμεση και ταχεία ανάρρωση. Αλήθεια, ασχολούνται άντρες ή γυναίκες περισσότερο? Φαντάζομαι γυναίκες, αλλά οι άντρες πού βρίσκονται αυτή την εποχή, ας πούμε, με το κομμάτι αυτό? Μιχάλη, μπορώ να σου πω πιστευτικά ότι ναι, μεν το γυναικείος πληθυσμός υπερτερεί, αλλά οι άντρες σήμερα ημέρα, και αυτό καλό τους τηλεθεατές να ξέρουν, ότι οι άντρες αυτή τη στιγμή δεν θέλω να έχω σαν ταμπού το πλαστικό χειρουργό. Να έρθουν για να τα προβλήματα που τους απασχολούν, να τους δώσουμε μία λύση. Να δώσουμε κάτι το οποίο θα τους αλλάξει όλη την ψυχοσωματική τους κατάσταση. Δεν μπορεί ένας άντρας που έρχονται πολλοί άντρες και σε μένα στο ιατρείο που έχω πρόβλημα γυναικομαστίας, που είναι ένα γεγονός. Υπάρχουν πολλών ειδών γυναικομαστίες, θα τα πούμε και θα μιλήσουμε αναλυτικά και για την γυναικομαστία. Αυτό. Αλλά ναι, εντάξει, γιατί και εμείς οι άντρες να μην προσέχουμε την εμφάνισή μας όπως και οι γυναίκες, έτσι? Όπως εμείς θέλουμε να είναι όμορφες οι γυναίκες, οι σύντροφοι μας που είναι κοντά μας,
Να μην θέλουν το ίδιο αντίστοιχα και αυτές, έτσι. Έτσι είναι, Μιχάλη, και λοιπόν, οι άντρες είναι κάτι το οποίο θα πούμε ότι σήμερα η μέρα όλοι θέλουν να έρθουν και να αισθανθούν τον πλαστικό χειρουργό σαν δικό τους γιατρό. Όπως είναι ο παθολόγος, έτσι είναι και ο πλαστικός χειρουργός. Είναι ένας άνθρωπος που θα τους δώσει ένα μακροχρόνιο πρόβλημα, θα τους δώσει μια ωραία λύση και μια λύση την οποία θα τους αλλάξει όλη τους την συμπεριφορά προς τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε σιγά σιγά τις σελίδες της ειδικότητάς σου, να ξεκινήσουμε με τα πεταχτά αυτιά. Και γιατί, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω με τα πεταχτά αυτιά. Ο κ. Παπασταύρος έχει φέρει μία τεχνική. Πρέπει να είστε ο μόνος που την εφαρμόζει στην Ελλάδα. Φυσικά, Μιχάλη, ο μοναδικός. Πώς το είπαμε, το μέθοδος Μανταλάκη. Ωραία. Πες μας λοιπόν, Αλέξανδρε, τι είναι αυτή η μέθοδος, πότε εφαρμόζεται, έτσι. Η μέθοδος Μανταλάκη είναι μια νέα μέθοδος στην αντιμετώπιση των πεταχτών αυτιών. Δηλαδή, ή αφαιστώ των νότων, όπως λέγονται στη χειρουργική πράξη. Δηλαδή, ένα άτομο που έχει πεταχτά αυτιά, γίνεται να δώσουμε τη λύση στο χώρο του ιατρείου, τοποθετώντας ένα ειδικό μοσχευματάκι, ένα εμφύτευμα, το εμφύτευμα το οποίο μπαίνει κάτω από το δέρμα και αυτό στην ουσία πηγαίνει και αποκαταστεί τα πεταχτά αυτιά. Γίνεται εδώ, γίνεται μια μικροσκοπική τομή, αυτό θέλω να τονίσω, με τοπική αναισθησία στο ιατρείο. Όπα. Γίνεται δηλαδή ή εδώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στο ιατρείο που διατηρείς. Έτσι. Ναι, το κάνουμε στο ιατρείο μας. Φυσικά όμως, να ξέρουν και οι τηλεθεατές, γίνεται με ασφάλεια, λειτουργούνται όλες οι προδιαγραφές που χρειάζονται για να γίνει αυτή η τεχνική. Έτσι, μπράβο, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λες, έτσι. Και φαντάζομαι δεν το ακούμε συχνά. Είναι κάτι που το εφαρμόζεις στο ιατρείο. Γιατί πολλοί σου λένε έχουν μάθει με το νοσοκομείο να κάνουν τις διάφορες επεμβάσεις. Έτσι, είναι έτσι όπως Μιχάλης είναι. Αλλά θα πρέπει να το δούμε, να τον εξετάσουμε, να πάρουμε ένα σωστό ιατρικό ιστορικό και εν συνεχεία να εφαρμόσουμε. Το πλεονέκτημα βέβαια αυτής της τεχνικής είναι ότι μπορούμε να προσχεδιάσουμε με τον ασθενή, να ξέρει σε ποιο σημείο θα μπει το εμφύτευμα και ποιο θα είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το θετικό αυτής της τεχνικής. Ήμουν διστακτικός στην αρχή για να το ακολουθήσω την τεχνική, αλλά από τη στιγμή που την έχω εφαρμόσει, έχω πειθεί, οι ασθενείς μου δίνουν ένα πολύ θετική ενέργεια και έρχονται συνέχεια καινούργιοι και καινούργιοι ασθενείς για να κάνουμε εφαρμογή αυτή τη τεχνική. Λοιπόν, όσο μιλάμε, βλέπετε εδώ και ένα βιντεάκι, έτσι, κάποιες φωτογραφίες. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό σε ποιες ηλικίες εφαρμόζεται, είναι από παιδάκια μέχρι και ενήλικες, και κατά πόσο είναι κάτι που είναι από τη στιγμή που θα το βάλεις, θα τοποθετηθεί, είναι φόρο ζωής πλέον? Μιχάλη, το ηλικιακό όριο αυτή της τεχνικής ξεκινά περίπου από την ηλικία των 6-7 ετών μέχρι και δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο για να γίνει η εφαρμογή αυτού του εμφυτεύματος. Αυτό το εμφύτευμα μπορεί να γίνει σε άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Είναι ένα εμφύτευμα το οποίο είναι μόνιμο εμφύτευμα και δεν έχουν, το μόνο είναι μόνιμο εμφύτευμα το οποίο είναι επιχρυσωμένο ώστε να μην φαίνεται κάτω από το δέρμα και τοποθετείται για πάντα και ούτε υπάρχουν προβλήματα που λένε στο αεροδρόμιο, μπορεί να με χτυπάει, δεν χτυπάει, ούτε στη μαγνητική, γιατί δεν έχει συγκεκριμένα, δεν μαγνητίζεται. Οπότε μπορούν να κάνουν τα πάντα και το πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής μετά την εφαρμογή μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στη δραστηριότητα σου. Να έρθει το πρωί να κάνει τη δουλειά του ή να πάει το παιδάκι στο σχολείο, θα κάνουμε το εφύτευμα το απόγευμα και εν συνεχεία την επόμενη μέρα ή την ίδια μέρα μπορεί να συνεχίσει κανονικά τις δραστηριότητες. Να σε ρωτήσω κάτι, Αλέξανδρε. Ας πούμε ότι ένα παιδί παίζει στο σχολείο και χτυπάει. Κάποιο παιδάκι, κατά λάθος, το χτυπάει στο κομμάτι που έχει μπει το εμφύτευμα. Σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται? Είναι εύκολο να μετακινηθεί? Χρειάζεται κάποια επίσκεψη ενδεχομένως στον Αλέξανδρο τον Παπασταύρο? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Μιχάλη, ένα παιδί που θα έχουμε τοποθετήσει ένα εμφύτευμα, φυσικά σαν πλαστικός χειρουργός θα το παρακολουθώ και θα το κάνω να έχω για εφόρου ζωής και εν συνεχεία οτιδήποτε και αν προκύψει, με ασφάλεια θα μπορεί να έρχεται και με εμπιστοσύνη να έρχεται να το βλέπω. Είμαστε ικανοί, εδώ πέρα εγώ είμαι πλαστικός χειρουργός και εκτός από αυτά τα εμφυτεύματα, και αυτό να ξέρουν και οι τηλεθεατές, ας πούμε και με κανονική οτοπλαστική και με αποκατάσταση αυτού. Οπότε, να καταλάβεις, η θέση μου δεν είναι απλή, είναι θέση ευθύνης. Ευθύνης που παίρνεται για από τη στιγμή που βάζουμε ένα εμφύτευμα, για μια ζωή μπορώ να τον εγγυηθώ ότι θα τον παρακολουθώ. Μάλιστα.
Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη μέθοδο, γιατί αν μη τι άλλο έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον, είναι καλό να εμπιστευτούν, να έρθουν να τη δουν από κοντά. Είναι μια μέθοδος η οποία πραγματικά εμένα με έχει εντυπωσιάσει και δε τους ασθενείς που εφαρμόζω και έχω κάνει το μεγαλύτερο αριθμό εμφυτευμάτων στην Ελλάδα, δεν το κάνει κάποιος άλλος και σε όλη τη χώρα της, των Βαλκανίων. Μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι είναι μια ασφαλής τεχνική. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Κάτι άλλο, σαφώς θα το ρωτήσουν, αν είναι ακριβή μέθοδος. Δεν είναι ακριβή, Μιχάλη. Είναι μια τεχνική η οποία είναι φυσιολογικό το κόστος και αν τοποθετήσουμε ότι γίνεται και στον χώρο του ιατρείου και δεν υπάρχουν και τα έξοδα της κλινικής, είναι ακόμα πιο φθηνή για τον ασθενή. Το πιο όμως σημαντικό που να ξέρουν οι τηλεθέτες, δεν έχει το στρες και το άγχος ενός χειρουργείου. Είναι κάτι ελάχιστα επεμβατικό, το οποίο αυτό το ελάχιστο επεμβατικό προσφέρει άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα και ταχεία ανάρρωση, αυτό που ενδιαφέρει. Ούτε κορδέλες θα χρειαστούν, ούτε να κάνουμε το μαλλί μας, να το βάλουμε κάποιον επίδεσμο και μέσα στην ίδια μέρα μπορούν να κάνουν και να λούσουν τα μαλλιά τους και να χτενίσουν τα μαλλιά τους, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Α, την ίδια μέρα μπορούν να το κάνουν αυτά τα πράγματα, ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Η επέμβαση αυτή, επέμβαση είναι έτσι, πόσο διαρκεί? Περίπου 20 λεπτά. Ο χρόνος της διάρκειας του εμφυτεύματος είναι 20 λεπτά για το κάθε αυτή, ας υπολογίσουμε περίπου 40 λεπτά. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο η επέμβαση, είναι ο τρόπος που γίνεται, η μέθοδος, αν βέβαια και ο ασθενής τηρεί τη συγκεκριμένα ανατομικά χαρακτηριστικά αυτή της τεχνικής, μπορεί να γίνει άμεσα και την ίδια μέρα που θα έρθει να τον ενημερώσουμε να κάνουμε και την εφαρμογή. Αρκετά γρήγορα, έτσι. Αυτό εδώ. Γιατί 40 λεπτά και στα δύο αυτιά νομίζω είναι μικρός χρόνος. Μικρός χρόνος, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε να ανοίξουμε τώρα το κεφάλαιο αυξητική μαστών. Πότε μια γυναίκα, κατά τη δική σου εκτίμηση, Αλέξανδρε, θα πρέπει να προχωρήσει σε αυξητική στήθος? Πολύ καλή ερώτηση, Μιχάλη. Καταρχήν, να ξέρουν οι τηλεθεατές μας, η αυξητική στήθος της γυναίκας θεωρείται το πιο popular παγκοσμίως χειρουργείο, δηλαδή το πιο διάσημο χειρουργείο. Είναι κάτι που γίνεται καθημερινά, υπολογίστε χιλιάδες επεμβάσεις ανά τον κόσμο με τη διαδικασία αυξητικής στήθους. Η αυξητική στήθους σε μια γυναίκα, γενικότερα στο στήθος, είναι μια αυτοπεποίθηση. Είναι ένα σύμβολο θηλυκότητας στο στήθος, είναι ένα σύμβολο που αγαπάνε και οι άνδρες, αγαπάνε και οι γυναίκες. Έτσι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι η αυξητική στήθους σήμερα ημέρα είναι κάτι το οποίο δεν είναι ταμπού, αλλά γίνεται περισσότερο για να αυξήσουμε την ψυχοσωματική μας κατάσταση, την ψυχοσωματική μας υπόσταση, να βάλουμε τον ντεκολτέ γυναίκες και να αισθανθούν ότι έχουν ένα πλούσιο στήθος, ένα ωραίο καλλίγραμμο στήθος. Να βάλουν ένα ωραίο πικίνι τριγωνάκι στην παραλία για να αισθανθούν ότι έχουν γεμίσει. Είναι κάτι το οποίο αναδεικνύει η αυξητική του στήθους στη θηλυκότητά τους. Ειδικά τώρα που σε λίγες μοίρες οδηγούμαστε και στο καλοκαίρι. Φυσικά, έτσι. Είναι κάτι το οποίο είναι... έρχονται γυναίκες, οι γυναίκες έρχονται τώρα εδώ πέρα μέσα και κάνουν. Τώρα από εκεί και πέρα θα πρέπει να εμπιστευτούν ένα πλαστικό χειρουργό για να τους εξηγήσει και είναι ο μοναδικός ειδικός γιατρός που να τους πει τι ακριβώς πρέπει να κάνουν για την αυξητική στήθος. Έχω πολλές ερωτήσεις να σου κάνω. Πες μου φυσικά. Μολογώ γιατί ο κόσμος περιμένει να μάθει εδώ πέρα, έτσι. Ναι. Λοιπόν, από ποια ηλικία καταρχήν μια γυναίκα μπορεί να κάνει αυξητική στήθος? Η αυξητική στήθος, η καλύτερη επιλογή για να γίνει είναι από 18 χρονών και πάνω. 18 χρόνων και μία μέρα μπορεί να γίνει, είναι ενήλικας δηλαδή το παιδί, εκτός αν συμβαίνουν κάποιοι λόγοι αποκατάστασης, δηλαδή υπάρχει κάποια ανισομαστία ή κάτι που είναι εμφανές σε εφηβική ηλικία και εφόσον ολοκληρωθεί η ανάπτυξη μπορεί να είναι από 16-17 χρονών. Να σε ρωτήσω κάτι, Αλέξανδρε. Να κάνω μια υπόθεση εργασίας. Έχω εγώ μία φίλη. Άντε τη γυναίκα μου για να μην παρεξηγηθεί. Λοιπόν, και έχει έρθει στον Αλέξανδρο τον Παπασταύρο και έχει κάνει αυξητική στήθους. Ο κάθε άντρας και εγώ, έτσι, που θα ακουμπήσει κάποια στιγμή το στήθος της συντρόφου, το αποτέλεσμα θα είναι απολύτως φυσικό?
ή θα νιώσει αυτή τη διαφορά. Μιχάλη, τα καινούργια θέματα... Είναι να το πω διαφορετικά, Αλέξανδρε. Ναι. Μία γυναίκα, γνωρίζω μία γυναίκα σήμερα, έτσι, που έχει κάνει αυξητική. Θα το καταλάβω. Σήμερα η μέρα, επειδή οι τεχνικές της αυξητικής είναι κάτι το οποίο έχουν εξελιχθεί. Τα ενθέματα σιλικόνης πια δεν είναι μόνο ενθέματα σιλικόνης, υπάρχουν διαφόρων τύπων, μεγεθών και ανάλογα με το σχήμα, δηλαδή έχει γίνει πιο εξειδίκευση και πιο εξατομίκευση η τεχνολογία των υλικών, μπορεί να προσφέρουμε ένα πολύ καλό και ένα φυσικό αποτέλεσμα, αυτό θέλω να τονίσω, ένα φυσικό αποτέλεσμα σε ένα στήθος, σε ένα φυσικό αποτέλεσμα που ακόμα και εσύ αν σε βάλω να πιάσεις κάποιο στήθος, δεν θα καταλάβεις ότι αυτό το στήθος έχει ενθέματα σιλικόνης. Τα νέα τεχνολογία των ενθεμάτων είναι τόσο μαλακά που ακολουθούν μια φυσική πορεία. Ούτε είναι κρύα στον οργανισμό, είναι τόσο φυσικά που ο ίδιος ο ασθενής αισθάνεται λες και δεν έχει ενθέματα. Ακόμα και υπάρχουν ειδικά ενθέματα νανοτεχνολογίας ή τα καινούργια που λέμε τα ελαφριά ενθέματα, τα οποία εγώ φυσικά και προτείνω στους πελάτες που έχουν κάθε ασθενής που έρχεται για αυξητική αισθήθους, προτείνω κάθε είδους ένθεμα που υπάρχει νέας τεχνολογίας. Είναι και επίσης τα ελαφριά ενθέματα όπως αυτά εδώ σου λέω που έχουν ειδική νανοτεχνολογία, τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε και είναι σαν είναι απλά μπαλόνια χωρίς να έχουν βάρος. Είναι... Να σου πω, επειδή ακολουθείς κάποια καινούργια τεχνολογίας, πώς το είπαμε? Ενθέματα. Ενθέματα που βάζεις. Λοιπόν, επειδή στο παρελθόν έχει συμβεί να έχουν πάει, να έχουν κάνει αυξητική στήθους, Αλέξανδρε, το γνωρίζεις και εσύ, δεν το έχω μονοπόλιο εγώ και οι φίλοι μας παρακολουθούν ανά τη χώρα και κάποια στιγμή κατέρευσε το στήθος. Τι ακριβώς συνέβη, γιατί κάποια πράγματα δεν πάνε καλά ενδεχομένως και μπορεί οι φίλοι μας παρακολουθούν να έχουν ενδόμηχα, υπάρχει ο φόβος αυτός. Πάντα υπάρχει ένας φόβος. Πάντα μπορεί να υπάρχει ένα ποσοστό μέσα κάποια. Δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία παγκοσμίως. Απλώς όσο η τεχνολογία εξελίσσεται, εξελίσσεται και η τεχνολογία των υλικών. Οι επιπλοκές, ναι, υπήρχαν. Αυτό είναι γεγονός. Υπήρχαν θέματα τα οποία σπάσανε σε περισσότερο. Και εγώ ίδιος. Τι ήταν, συγγνώμη, θα σε διακόψω, Αλέξανδρε, γιατί είναι σοβαρό. Τι ήταν, θέματα τα οποία δεν ήταν καλής ποιότητας. Σου λέει προκειμένου να κάνω ένα φτηνό χειρουργείο, μια φτηνή αυξητική, ας βάλω ό,τι να είναι. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό εδώ και σίγουρα και αυτό παίζει ένα ρόλο που λες ότι υπήρχαν οι λεγόμενα φτηνά ενθέματα, φτηνές αυξητικές και γίνονται και ακόμα και σήμερα. Δεν μπορείς να πεις ότι όλοι βάζουμε μέσα, βάζουν όλοι οι γιατροί μέσα ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν ακριβά ενθέματα. Εγώ σαν γιατρός, σαν Αλέξανδρος Παπαστάβου, που θέλω να κοιμάμαι ήσυχος, πάντα στους ασθενείς μου επιλέγω με ασφάλεια και με ποιότητα. Βέβαια, υπάρχουν ποσοστά και επιπλοκών ακόμα και σήμερα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι. Ότι, αλλά επειδή είναι ασφαλής και συγκεκριμένα όλα τα καινούργια θέματα έχουν συγκεκριμένες παγκόσμιες πιστοποιήσεις, μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία και η ποιότητα των υλικών έχει αυξηθεί και λόγω αυτής της αυξημένης ποιότητας έχουμε και πολύ καλύτερα αποτελέσμα από ό,τι είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Yes. Τα ράματα που γίνονται είναι σε κάποιο σημείο εμφανές, μένουν κάποια σημάδια? Εγώ αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση που μου λες και την αντιμετωπίζω κάθε φορά που κάνω μια ενημέρωση για ένα στήθος. Η τομή που θα γίνει σε ένα στήθος είναι η τομή που θέλουμε να δώσουμε καταρχήν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τι ακριβώς έχουμε μπροστά μας, ο καθένας μας έχει το δικό μας DNA και δε περισσότερα ένα στήθος που πρέπει να μιλήσουμε τον ασθενή να μας πει τι ακριβώς θέλει. Η σωστή ενημέρωση και η σωστή πληροφόρηση στον ασθενή είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό από έναν γιατρό. Είναι κάτι που θα πρέπει να δώσουμε και να τον ενημερώσουμε σε ποια σημείο θα γίνουν οι τομές. Οι τομές συνήθως γίνονται σε τρία σημεία. Μπορεί να γίνουν ή κάτω από την υπομάστια περιοχή ή περιθυλαία ή ταυτόχρονα μπορούμε να τα κάνουμε και κάτω από τη μασχάλη. Ανάλογα με το σημείο το οποίο επιθυμεί ο πελάτης και τι ακριβώς επιθυμεί σαν αποτέλεσμα και τι είναι το συγκεκριμένο το στήθος του και επιτρέπουν οι τεχνικές για να γίνουν. Πάντως να ξέρουν ότι και από τις τρεις τεχνικές οι τομές είναι μικροσκοπικές. Εξάλλου εγώ όπως είναι γνωστό ασχολούμαι και την ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές οπότε φροντίζω να τις κάνουν περίπου 3 εκατοστά. Σε ό,τι αφορά για το μέγεθος τώρα.
ποιο είναι το κατάλληλο μέγεθος. Αυτό τι γίνεται, Αλέξανδρε? Συναποφασίζεται εσύ με την ενδιαφερόμενη κυρία που θα έρθει, θα να σε επισκεφτεί. Σου έρχονται με τίποτα φωτογραφίες και σου λέει αυτό εδώ το στήθος θέλω, έτσι, ή το άλλο στήθος, αυτό θέλω να μου κάνεις. Μιχάλη, το κατάλληλο ένθεμα είναι αυτό που ταιριάζει στο σωματότυπο. Αυτό θέλω να τονίσουμε. Δεν υπάρχουν τυποποιημένα πράγματα. Σήμερα η μέρα έρχονται η κυρία που θα μου προτείνει κάτι πολύ υπερβολικό. Εγώ, επειδή είμαι υπέρ του φυσικού αποτελέσματος, αυτό θέλω να τονίσω, θα την κόψω. Δεν θέλω κάτι τέτοια πελάτησα. Θέλω να έχω έναν πελάτη, ο οποίος θα έχουμε ένα ικανοποιημένο φυσικό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα το οποίο θα αποκρίνεται στο σωματότυπό του και στις ανάγκες του ανθρώπου αυτού. Δηλαδή αυτόν τον άνθρωπο που έχω, ότι θα του κάνω. Ναι, έχω κάνει και μεγάλα εμφυτεύματα, αυτό να ξέρεις κι εσύ. Δηλαδή όλοι θέλουν μικρά, μεγάλα, έχουμε κάνει και μικρά και μεγάλα. Απλώς τα μεγάλα είχαν συγκεκριμένες προδιαγραφές σωματότυπου για να βάλουμε και μεγαλύτερα εμφυτεύματα. Το να βάλεις μεγαλύτερα εμφυτεύματα μπορεί να γίνει και επικίνδυνο για κάποιο στήθος? Έχει κινδύνους ή δεν υπάρχει πρόβλημα? Πάντα υπάρχουν κινδύνοι όταν δεν υπάρχει σωστή γνώση. Εφόσον ο ασθενής που έχουμε μπορούν να μπουν έστω και τα μεγάλα και έχει το συγκεκριμένο σωματότυπο και έχει την κατάλληλη διάπλαση σωματική και έχει την κατάλληλο μέγεθος του δέρματος, έχει την κατάλληλη χαλάρωση, ναι, τότε μπορούμε να μιλήσουμε ότι προσπαθούμε να του βάλουμε και εμείς οι ίδιοι φυσικά μεγαλύτερα ενθέματα εφόσον τηρεί τις προδιαγραφές. Τώρα, πώς θα μπουν τα ενθέματα, θα πρέπει να τους δω από κοντά. Υπάρχουν χιλιάδες τεχνικές ενθεμάτων και εγώ προτιμάω ή θα κάνουμε κάτω από το μη ή πάνω από το μη. Δεν είναι κάτι το οποίο όμως μπορούμε να εξηγήσουμε. Αυτές, η οποιαδήποτε τεχνική και αν κάνω, αυτό θέλω να τονίσουμε, είναι ελάχιστα τραυματική τεχνική, η οποία δεν τους έχει καθόλου μεταχειρητικό πόνο. Να φανταστείτε, ο πόνος που έχουν είναι απλώς υποφερτός με ένα παναντόλ, με ένα τυπονάκι, το οποίο θα μπορέσουν να τους δώσουμε ένα τίποτα άλλο. Τα ενθέματα, Αλέξανδρε, που ανέφερες, αλλάζονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα? Μιχάλη, τα ενθέματα της νέας τεχνολογίας, ειδικά αυτά εδώ που έχουν βγει τώρα, είναι ενθέματα μιας ζωής. Δηλαδή να μπουν μια φορά και να μην βγουν ποτέ. Και γι' αυτό το λόγο όλα τις καινούργιες εταιρείες, επειδή αρχίζουν να έχουν, δίνουν και lifelong guarantee, δηλαδή όλη τη διάρκεια, μακράς διάρκεια ζωής, και σε προσφέρουν οτιδήποτε και αν συμβεί, έστω και αν εταιρεία κλείσει, υπάρχουν σε ειδικές ασφαλιστικές δικλείδες, οποίες θα συνεχίσουν να καλύπτουν τυχόν επιπλοκές που μπορεί να έχει η εταιρεία, αν κάθει κάτι και οτιδήποτε άλλο. Για πες μας λίγο πάλι, γιατί είναι σημαντικό, από τι κατασκευάζονται τα ενθέματα τα οποία τοποθετήσεις? Τα ενθέματα που κατασκευάζουμε εγώ είναι, καταρχήν όλα είναι ενθέματα σιλικόνης, όπως ναι, να τα λέμε μέσα, ωραία, και απλώς η τεχνολογία των υλικών που έχουν κάνει, δηλαδή λεγόμενες κάψες που έχουν, είναι ειδικές που έχουν νανοίνες, οι οποίες είναι όσο το δυνατόν περισσότερο βιοσυμβατές και μαζί με αυτά έχουν κάτι ειδικές, όπως έχει μια εταιρεία που ασχολούμαι και την εφαρμόζω. Εγώ να σου πω την αλήθεια, είναι κάτι που δεν μπορώ να σου πω, ότι κάποιες τεχνικές που έχουν έρθει τελευταία χρόνια στην Ελλάδα σε εφαρμόζω ήδη πολύ περισσότερο στο εξωτερικό, που έχω αρκετά μεγάλη εμπειρία. Έχουν ειδικές κάψες από μέσα, blue cell, οι οποίες έχουν ειδικές μπλε κάψα, όπως τη λέμε. Αυτή δεν φαίνεται μπλε, αλλά κάνει ένα χρωματισμό μπλε και έχουν μια έξτρα προστασία, δηλαδή δεν, και να σκάσουν δεν ανοίγουν. Δεν με έχει τύχει κάτι, δηλαδή συγκεκριμένα μπορώ να πω με ασφάλεια ότι η νέα τεχνολογία των υλικών σε όλα τα θέματα υλικών είναι πολύ ασφαλή. Μάλιστα. Την περασμένη εβδομάδα ομολογώ κουβέντιασα μια κυρία και είπατε εντάξει, θα έχω αυτή τη βδομάδα του εσένα εδώ στην εκπομπή και με ρώτησε κατά πόσο, μου λέει, κάτι που έχει ακούσει, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και λίπος, λέει, για το μεγάλωμα των μαστών. Φυσικά. Φυσικά, και αυτό είναι, Μιχάλη, που πιστεύω είναι το νέο trend της εποχής μας. Είναι αυτό το οποίο, βέβαια, πρέπει να έχουμε το κατάλληλο σωματότυπο για το λίπος. Μπορούμε να πούμε ότι το λίπος, ναι,
και τα λεγόμενα αυξητικοί παράγοντες και βλαστοκύτταρα, όπως με το λίπος, έχει αυξητικούς παράγοντες. Ναι. Αυτοί οι αυξητικοί παράγοντες μπορούν να μπουν σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος και μπορώ να σου πω με ασφάλεια, επειδή κάνω αρκετά χειρουργία, το οποίο κάνω λιπομεταφορά και το παίρνουμε από οποιοδήποτε σημείο του σώματος ή και ολόκληρο το σώμα κάνω λιπαναρρόφηση. Το συλλέγουμε αυτό το λίπος και το τοποθετούμε στα σημεία που θέλουμε να κάνουμε. Η λιπομεταφορά είναι το μέλλον της πλαστικής χειρουργικής. Είναι κάτι το οποίο κάνουμε μια αυτόλογη μεταφορά των ίδιων ιστών μας. Δηλαδή παίρνουμε από ένα σημείο του σώματος και το μεταφέρουμε αλλού. Παίρνουμε από τα μπούτια, τα βάζουμε στο πρόσωπο. Είναι μια δημοφιλής. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στο στήθος. Δηλαδή, συγγνώμη Αλέξανδρε, γιατί είναι πολύ ωραίο αυτό που περιγράφεις, πραγματικά που εφαρμόζεις. Δηλαδή, έχω εγώ περιττό λίπος, ξέρω εγώ, στην κοιλιά, στα οπίστια, οπουδήποτε. Μπορείς να πάρεις και εμένα σμπάρο που λένε δύο τριγώνια, να παλαχτώ και από τα κιλά που έχω εκεί τα περιττά και το στήθος να μεγαλώσει. Φυσικά, φυσικά. Μπορούμε από οποιοδήποτε σημείο του σώματος να πάρουμε η λήπτρια περιοχή, μπορούμε να πούμε το σημείο που θα πάρουμε. Το λίπος μπορεί να είναι από οποιοδήποτε σημείο του σώματος. Δεν έχουμε ακόμα και από τα πλαϊνά και από την πλάτη. Οπουδήποτε υπάρχει λίπος ικανός ποσότητας μπορούμε να το πάρουμε και μπορούμε να τοποθετήσουμε όπου θέλουμε. Είναι μια, πιστεύω ότι και εγώ το εφαρμόζω αρκετά συχνά. Ας πούμε, τους παίρνω ένα λίγο λίπος, στο ιατρείο μου τους κάνω και τους τοποθετώ σε πρόσωπο και έχω πολύ ωραία φυσικά αποτελέσματα. Και έχουμε την ικανότητα ότι είναι ο ίδιος μας ο ιστός. Δεν μπορούμε να έχουμε επιπλοκές. Αυτό εδώ είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Ωραία. Έρχεται η γυναίκα, κάνει την αυξητική του στήθους. Έτσι. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο που περιέγραψες. Αυξητική είναι ή θα γίνει με σιλικόνες ή με αυτόλογους ιστούς, έτσι λέμε. Ωραία. Με αυτόλογους ιστούς. Αυτά που είπαμε. Πόσο χρονικό διάστημα, μάλλον να το θέσω διαφορετικά, πότε θα μπορεί να επιστρέψει ενδεχομένως στη δουλειά της ή στις δραστηριότητες που κάνει? Ναι. Όταν κάνουμε με αυτόλογους ιστούς, μπορώ να τους πω και την επόμενη μέρα. Όταν θα κάνουμε αυξητική στήθους με σιλικόνη, θα την δώσουμε 3-4 μέρες λίγο να απέχει από τις εργασίες της. Mm. Βέβαια, μπορεί να κάνει αν έχει κάποια εργασία, δηλαδή τα 2 πρώτα 24 ώρα θα είναι, πρέπει να είναι χαμηλής δραστηριότητας και συνεχεία μπορεί να κάνει. Με το λίπος όμως. Mm. Μπορεί να κάνει και την επόμενη μέρα τα πάντα και την ίδια μέρα, γιατί η τοποθέτηση του λίπους γίνεται με τοπική αναισθησία. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε ασθενής, εφόσον έχουν τα κατάλληλα κριτήρια για να γίνει και η τοποθέτηση του λίπους. Το πιο σημαντικό όμως που να ξέρουν και οι τηλεθεατές μας είναι ότι οποιαδήποτε χειρουργείο στήθους γίνει, είτε τοποθέτηση λίπους, είτε αυξητική, είτε μειωτική, θα πρέπει να τους δούμε από κοντά, να πάρουμε ένα σωστό ιστορικό ότι δεν έχουν κάποιες πιθανότητες να έχουν ένα καρκίνο στους στήθους ή να έχουν κάποιες άλλες επιπλοκές ή να έχουν κάποια σημεία το οποίο που πρέπει να τα δούμε. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, να πάρουμε ένα σωστό ιστορικό και να κρίνουμε και να πούμε στον ασθενή με ειλικρίνεια τη σωστή εφαρμογή που πρέπει να γίνει ως προς αυτόν εδώ το μαστό. Θα σου κάνω μια ερώτηση, γιατί μου κάνουν νοήματα εδώ πέρα, τα γνωστά νοήματα, η τεχνική. Να πάμε σε διακοπή. Λοιπόν, μου απαντήσεις αρκετά σύντομα. Έτσι, ανέφερες το ιστορικό. Οι επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής, μάλλον υπάρχει επέμβαση πλαστικής χειρουργικής που μπορεί να γίνει χωρίς να πάρεις ιστορικό? Γιατί φαντάζομαι είναι πολύ σοβαρό να ξέρεις από τι ασθένεις ενδεχομένως πάσχει κάποιος, έτσι. Μη σε βρήκα ένα παρατράγουδο πάνω στην επέμβαση. Ναι. Μιχάλη, αυτό που θέλω να σας τονίσω ότι οποιαδήποτε ιατρική πράξη που γίνεται από γιατρό είναι κάτι που έχουμε ορκιστεί στον Ιπποκράτη και πρέπει να παίρνουμε υποχρεωτικά το ιατρικό ιστορικό, γιατί είναι το α και το ω ενός ασθενούς. Είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό σε όλους τους γιατρούς μας και πρέπει να το κάνουμε, γιατί μας προσφέρει μια ασφάλεια και ξέρουμε τι ακριβώς είναι ο ασθενής που έχουμε απέναντι. Σου είπα τελευταία. Σου έχει τύχει, Αλέξανδρε, αλήθεια, για να πάμε έτσι στη διακοπή, να σου αποκρύψουμε κάτι πολύ σοβαρό στο παρελθόν. Στους για, ιατρούς... για μια επέμβαση και να θέλει τόσο πολύ να την κάνουν αυτή την επέμβαση. Και να... Στους γιατρούς δεν πιστεύω ότι υπάρχει ασθενής που κάτι θα έχει αποκρύψει, γιατί ο γιατρός πρέπει να έχει ένα ολοκληρωμένο ιστορικό και πρέπει να ξέρει όλη την
την κατάσταση του ασθενού, ειδικά όσον αφορά τα θέματα υγεία. Δεν ρωτάμε προσωπικά. Μπορεί να σου πει προς τον πόνο τι είναι τα κάλλη, θα σου πει όμως. Τέλος πάντων. Φυσικά είναι ότι πρέπει να ξέρουμε, όμως να ξέρουμε σωστά και ολοκληρωμένα, γιατί έχουμε, είναι θέματα ασφαλείας και θέματα ασφάλεια. Πρέπει να υπάρχει μια σωστή συνεργασία με τον ασθενή. Συμφωνώ και το συνυπογράφω αυτό που λες. Πάμε σε μικρή διακοπή. Ο Αλέξανδρος Παπασταύρου, πλαστικός χειρουργός. Σε ελάχιστα λεπτά θα είναι εδώ πάλι στην παρέα μας στις ιατρικές συναντήσεις. Έχουμε να πούμε πολλά. Θα μιλήσουμε για βλεφαροπλαστική, θα μιλήσουμε για ρινοπλαστική, θα μιλήσουμε για κοιλιοπλαστική, για γυναικομαστία και όχι μόνο. Έχουμε να πούμε πολλά. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, επανερχόμαστε. Λοιπόν, μέρος δεύτερο, ιατρικές συναντήσεις. Να σας υπενθυμίσω ότι ο απόψινός μου καλεσμένος είναι ο Αλέξανδρος Παπασταύρου, πλαστικός χειρουργός. Είχαμε ξετυλίξει τις σελίδες της αυξητικής του στήθους. Κύριε Παπασταύρο, να το ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε αρκετά, θέλω αρκετά να σας ρωτήσω ακόμη και για άλλα θέματα. Μία πορεία που έχουν πολλοί είναι κατά πόσο πέφτει ερωτική επισκέψη. Ναι, ναι. Λοιπόν, κατά πόσο πέφτει λοιπόν το στήθος πιο εύκολα, το φυσικό, από ότι το τεχνητό. Να ξέρουμε κάτι, το τεχνητό στήθος δεν θα πέσει τόσο εύκολα όσο ένα φυσικό στήθος, π.χ. μετά από μία γέννα, ναι. Γιατί υπάρχουν τα ενθέματα τα οποία κρατάνε. Βέβαια, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα της πλαστικής χειρουργικής, ποιος θα λύσει τη βαρύτητα, Μιχάλη. Η χαλάρωση και η βαρύτητα του δέρματος είναι δύο στοιχεία που ο πλαστικός χειρουργός έχει να τα αντιμετωπίσει σε οποιαδήποτε επέμβαση κάνει. Η μοναδική επέμβαση, να ξέρουν οι τηλεθεατές, που δεν αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα είναι στα πεταχτά αυτιά, δηλαδή με το μέθοδο μανταλάκι. Όλα τα υπόλοιπα χειρουργία, η χαλάρωση του δέρματος και η βαρύτητα είναι κάτι το οποίο είναι γεγονός. Μάλιστα. Κάποιες μαστογραφίες που θα κάνει η γυναίκα μετά ενδεχομένως την αυξητική στήθους, θα επηρεαστούν? Όχι, φυσικά. Δεν τα αποτελέσματα θα είναι τα... Όχι. Μιχάλη, να ξέρεις ότι φυσικά πριν κάνουμε το χειρουργείο αυτό θα κάνουμε έναν ολοκληρωμένο προεγχειρητικό έλεγχο, το οποίο θα προλαμβάνει μια συγκεκριμένη μαστογραφία και εν συνεχεία αυτή τη μαστογραφία που θα έχουμε προχειρουργείου θα την έχει και μαζί της όταν θα κάνει τις επόμενες εξετάσεις μαστογραφίας. Να ξέρουν δε οι ασθενείς ότι μετά από τα ενθέματα έχουν και ίσα ίσα καλύτερη απεικόνιση των μαστικών αδένων. Mm. Και το πιο σημαντικό είναι να ξέρουν ότι κατά τη διάρκεια της οποιαδήποτε αυξητικής στήθους δεν πειράζουμε τους μαστικούς αδένες. Είναι κάτι που πρέπει να ξέρουν ότι δεν τους πειράζουμε, οπότε και μία αυξητική στήθους να γίνει σε ένα κορίτσι πριν γεννήσει ή σκοπεύει να κάνει, μπορεί να κάνει κανονικά θυλασμό. Μάλιστα. Αυξητική μπορεί να κάνει μια γυναίκα όλες τις εποχές του χρόνου ή είναι κάποιες καλύτερες θεωρείς εσύ για να... Δεν υπάρχει συγκεκριμένη εποχή, υπάρχει αποφασιστικότητα. Ναι, βέβαια, εντάξει, έχει κάποια συγκεκριμένα πράγματα που δεν μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά μπορούμε να τα κάνουμε οποιαδήποτε συγκεκριμένη στιγμή του χρόνου αποφασίσει ο ασθενής να κάνει αυτή την επέμβαση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και για την αυξητική του στήθους, κυρίες μου. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το κεφάλαιο βλεφαροπλαστική. Πότε, Αλέξανδρε, κατά τη δική σου εκτίμηση, κάποιος πρέπει να κάνει βλεφαροπλαστική? Καταρχήν, Μιχάλη, πριν ξεκινήσουμε, βλεφαροπλαστική είναι ένα χειρουργείο που θέλω να τονίσουμε στους τηλεθεατές ότι δεν απευθύνεται μόνο σε γυναίκες, αλλά και σε άντρες. Είναι μία επέμβαση η οποία δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει μόνο αισθητικό αντίκρισμα, έχει και πολλή παθολογία. Ένα κουρασμένο βλέφαρο, ένας που δεν μπορεί να δει τον υπολογιστή, τώρα είμαστε όλοι πάσχουμε από τον υπολογιστή που είμαστε μπροστά, ή οι σακούλες κάτω από τα βλέφαρα, είναι κάτι το οποίο είναι γεγονός και απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ναι, έχω κουρασμένο βλέφαρο. Το κουρασμένο βλέφαρο θέλει και αυτό βλεφαροπλαστική.
θέλει να γίνει στην ουσία τι γίνεται, μια αποκατάσταση, δηλαδή να γίνει μια συγγραφή των ιστών, γιατί όσο περνάνε ο ιστός μας και όσο περνάνε τα χρονική κατάσταση, αρχίζουν να βαραίνουν οι ιστοί μας. Ναι. Δημιουργούνται πιο ειδήματα, αυτά τα ειδήματα έχουν και κάποιο συσσωρευμένο, έτσι, έχουν κάποια και συνήθως αυτό που αφαιρούμε εμείς στην κατά τη διάρκεια της βλεφαροπλαστικής είναι και τα κάποια διαφραγμάτια λίπους, βοηθάμε ώστε να, στην ουσία να ελαφρύνουμε το βλεφαράκι. Και να μπορεί να κλείνει και να έχει μια πιο καλή πορεία. Βέβαια, με τη διάρκεια της βλεφαροπλαστικής αφαιρούμε και την περίσχεια του δέρματος, κατά κύριο λόγο. Να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε, κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλοί που έχουν ένα φόβο, σου λέει, αν κάνω βλεφαροπλαστική, μπορεί να τυφλωθώ. Μπορεί να πειραχτούν ευαίσθητα σημεία στα μάτια και να δημιουργηθούν θέματα. Υφίστανται αυτά? Μιχάλη, είναι μια πολύ ασφαλής τεχνική χειρουργική με έναν γιατρό που έχει σωστή και ολοκληρωμένη γνώση αυτής της τεχνικής και δεν γίνεται απολύτως κανένας τραυματισμός. Βέβαια, κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, εμείς ακολουθούμε και τηρούμε όλες τις κανόνες ασφαλείας, αυτό την ίδια στους ασθενείς, ώστε να μην υπάρξει κάποια δυνατή επιπλοκή. Βάζουμε ειδικά προστατευτικά καπάκια. Έχουμε, η τεχνική όλη αυτή είναι τόσο προστατευμένη και τόσο ελεγμένη και το καλό είναι ότι γίνεται με ακρίβεια χιλιοστού, ώστε κάνοντας αυτή την τεχνική πρώτο-πρώτο να μην τους αλλάξει το βλέμμα. Το βλέμμα τους δεν αλλάζει και με αυτή την τεχνική προσφέρουμε ίσα-ίσα οι τομούλες γίνονται στο άνω βλέφαρο, πηγαίνουν ακριβώς εκείνο στο σημείο που ανοίγει το μάτι, να ξέρουν οι τηλεθεατές, και στο κάτω βλέφαρο γίνεται ακολουθεί ακριβώς την πορεία του κάτω βλεφάρου, ώστε να μην είναι ούτε καν ορατές. Μάλιστα. Η επέμβαση αυτή, πόσο διαρκεί? Διαρκεί. Η διάρκεια αυτή εξαρτάται από δύο παράγοντες. Όπως είπαμε, η χαλάρωση δέρματος είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, αλλά μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι ένα χειρουργείο βλεφαροπλαστικής διαρκεί περίπου 10-15 χρόνια. Μπορούμε να πούμε και εξαρτάται από το μέγεθος της χαλάρωσης και ποιον άνθρωπο έχουμε. Μπορούμε να πούμε ότι είναι και μόνιμα τα αποτελέσματα. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε. Η βλεφαροπλαστική είναι κάτι που πιστεύω ότι στα άτομα, ειδικά από την τέταρτη ηλικία και πάνω από 40 χρόνων και άνω, είναι κάτι που πρέπει να το κάνουν σχεδόν όλοι. Είναι σχεδόν όλοι αυτούς που απασχολούν κυρίως η χαλάρωση του δέρματος και για λειτουργικούς αλλά και για αισθητικούς λόγους. Φαντάζομαι εκεί μπορεί να συνδυαστεί και μια ρινοπλαστική, έτσι, σε πολλές περιπτώσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι, Μιχάλη, μπορούμε να συνδυάσουμε πάντα. Ναι. Συνήθως η βλεφαροπλαστική, εγώ την προτιμώ να την κάνω ξεχωριστά, μεμονωμένα. Ναι, μ' αρέσει να κάνω πολλά χειρουργία μαζί, αλλά η ρινοπλαστική, ας πούμε, αν θέλει κάποιο συνδυαστικό χειρουργείο, μπορεί να γίνει μια βλεφαροπλαστική μαζί με ένα facelifting. Δηλαδή να κάνουμε ή μια ανόρθωση βλεφάρου. Αυτό βέβαια θα το συγκεκριμένο ασθενή που θα έρθει στο ιατρείο μου θα το κρίνουμε μαζί από κοντά, αν χρειάζεται και αν πρέπει να γίνουν συνδυαστικά χειρουργεία. Μ' αρέσει πάντως που λες θα το κρίνουμε μαζί από κοντά. Χρησιμοποιείς πάντα πληθυντικό. Δηλαδή, μ' αρέσει το ότι συζητάς, είσαι πρώτη να κουβεντιάσεις με τον άλλον που θα έρθει, τον ασθενή, να δεις να βρείτε μαζί την κατάλληλη λύση. Ξέρεις πολύ γιατί σου λέει αυτό είναι, θεωρώ ότι αυτό πρέπει να κάνεις, έτσι κι αλλιώς. Μιχάλη, εγώ πιστεύω και είμαι αυτής της νοοτροπίας και δεν είναι μόνο σε σένα αλλά και στους ασθενείς σου λέω. Πάντα ένα σωστά και ενημερωμένο ασθενή πρέπει να δούμε μαζί, να συμφωνήσουμε μαζί για να ξέρει ποιο θα είναι και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα που δεν γίνονται σε ένα ασθενή, αλλά όταν ένα ασθενή κατανοήσει το πρόβλημα και το μέγεθος του προβλήματός του και τι ακριβώς μπορεί να δοθεί λύση, πάντα φέρνει ικανοποιημένος και ενθουσιασμένος από τον γιατρό του. Να σε ρωτήσω κάτι, Αλέξανδρε. Το θεωρώ ιδιαίτερα λεπτό. Ακούγονται πολλά τελευταία, έτσι, για την βλεφαροπλαστική που έρχονται κάποιες μεθόδους, φέρνουν κάποιες μεθόδους από το εξωτερικό, είτε εδώ, για βλεφαροπλαστική χωρίς χειρουργείο. Υπάρχει κάτι τέτοιο? Μιχάλη, μπορώ να σου πω κι εγώ ίδιος ότι δεν είμαι κατά αυτή τη τεχνική και την κάνω και εγώ και εδώ στο ιατρείο που έχω συνεργάτες που κάνουμε αυτή την τεχνική. Χωρίς χειρουργείο. Χωρίς χειρουργείο από την ελάχιστα επεμβατική, δηλαδή και με την περίσχεια του δέρματος στην ουσία. Απλώς αυτή η τεχνική δεν έχει αντικαταστήσει το χειρουργείο για ένα και μόνο λόγο. Ότι αυτή δεν μπορεί να αφαιρέσει ιστού. Ναι, είναι πρωτοποριακές τεχνικές,
αλλά η κλασική βλεφαροπλαστική συνεχίζει να υπάρχει και θα υπάρχει για πάντα. Αυτό είναι ναι μεν πρωτοποριακές και εγώ καμιά φορά και αυτό τους λέω στους τηλεθέτες, δηλαδή μετά από ένα χειρουργείο αν κάποιος έχει κάποια χαλάρωση του δέρματος προτιμά αυτές τις ελάχιστες τεχνικές για να βελτιώσουμε και να καλυτερεύσουμε το αποτέλεσμα. Με ένα χειρουργείο μπορούμε να δώσουμε ασφαλή και ωραία αποτελέσματα, αλλά αυτές τις νέες μορφές τεχνολογίες λειτουργούν και συμπληρωματικά σε μια χειρουργική πράξη. Μάλιστα. Αυξητική βλεφαροπλαστική γίνεται, Αλέξανδρε. Μιχάλη, δεν έχω ακούσει κάτι αντίστοιχο. Αυξητική βλεφαροπλαστική δεν υπάρχει. Λέω πράγματα που έχω ακούσει, έτσι στα λέω. Μπορεί να είναι. Αυξητική βλεφαροπλαστική. Και στη σφαίρα της, του παραλόγου. Αλλά... Αν συνήθως επιλύσεις που προτείνουμε μέσα εκεί, γιατί αυτό είναι που κυρίως αποστολεί τον περισσότερο κόσμο, γίνεται ανόρθωση των βλεφάρων. Ανόρθωση των βλεφάρων, δηλαδή το λεγόμενο brow lift, ναι, το οποίο κάνουμε ανόρθωση των μετωπιαίων μειών, δηλαδή την ανόρθωση των βλεφάρων πώς θα κάνω. Αυτό είναι μια χειρουργική πράξη που γίνεται είτε ενδοσκοπικό lifting, όπως λέμε, ενδοσκοπικό brow lift ή κλασικό χειρουργικό brow lift με τοπική αναισθησία. Όντως αυτό που μας έδειξες τώρα, έτσι, φαντάζομαι με μια ανόρθωση βλεφάρων ενδεχομένως δεν χρειάζεται και μπότοξ ο άλλος, έτσι. Ναι, φυσικά, φυσικά. Ανόρθωση βλεφάρων είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται μπότοξ. Αλλά να ξέρουν και οι τηλεθετές, μια που μιλάμε το πρόσωπο, εγώ ασχολούμαι με όλα τα κάματα της πλαστικής χειρουργικής και με μη επεμβατικά και επεμβατικά, δηλαδή κάνουμε και ενέσιμα, κάνω και τα λοιπά και κάνουμε και ενέσιμα και αλλουρονικά και πιο μόνιμα εμφυτεύματα, κάνουμε δηλαδή και νήματα και ράματα, όλα καλά είναι τα μη επεμβατικά, αλλά το νηστέρι είναι η ριζική και η μοναδική επιλογή για έναν άτομο που επιδιώκει ένα καλό και μόνιμο αποτέλεσμα. Για πες μας λίγα πράγματα για τα νήματα, μιας και τα ανέφερες. Τα νήματα είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε σε αυτά, ναι μεν έχουν, δεν μπορούν να αποκαταστήσουν ένα, να αντικαταστήσουν ένα χειρουργικό lifting, αλλά έχουν κάποιες ιδιότητες, ειδικά στα άτομα νεαρής ηλικίας που έχουν μια μέτρια βαθμού χαλάρωσης ή μια νεανικού βαθμού χαλάρωσης, να δώσουν ένα ωραίο αποτέλεσμα. Δεν είμαι κατά αυτών, τα χρησιμοποιώ και εγώ ίδιος και μπορώ να σας πω την αλήθεια ότι κάποιες κυρίες μου ειδικά είναι καταενθουσιασμένες. Μάλιστα. Για πάμε λίγο, ασχολήσαμε με την γυναικομαστία, έτσι. Φυσικά, Μιχάλη. Μπορώ να σου πω ένα από τα αγαπημένα μου χειρουργία γυναικομαστία. Πολύ ωραία. Οπότε και ένας από τους λόγους που έχω και αρκετά μεγάλο πληθυσμό, μπορώ να πω. Γυναικομαστία είναι ένα. Τι είναι, καταρχήν, πώς προέρχεται, ποια αιτιολογία είναι η γυναικομαστία. Δεν μπορούμε να πούμε συγκεκριμένη. Ορμονολογικό μπορεί να είναι, μπορεί να είναι φαρμακευτικό. Υπάρχουν πολλών ειδών γυναικομαστίες. Υπάρχουν τέσσερα είδη γυναικομαστίες που απασχολούν. Είναι εφηβική γυναικομαστία. Δηλαδή είναι τα παιδάκια που είναι 14-15 χρονών, έχουν κάποια εφηβική γυναικομαστία που τους ανησυχεί, δεν μπορούν να βγάλουν την πλούζα, τους αρχίζουν να κάνουν ξέρεις πρώτη τους ενηλικίωση, τους ενοχλεί 15-16 χρονών. Έχουμε τη φαρμακευτική γυναικομαστία, δηλαδή σε αυτούς που παίρνουν είτε συμπληρώνουν τα διατροφής από αυτούς που γυμνάζονται και τα λοιπά και δημιουργείται στην ουσία μια υπερπλασία των μαστικών αδένων. Αυτό είναι η γυναικομαστία, μια υπερπλασία των μαστικών αδένων. Είναι η τρίτη μορφή γυναικομαστίας που λέμε η γυναικομαστία των ενηλίκων και είναι η τέταρτη μορφή που τη συναντάμε στα παχύσαρκάματα, η ψευδομαστία. Η ψευδομαστία δηλαδή είναι αυτή η μαστία που κυρίως έχουμε έναν όχι τόσο μαστικό αδένα, αλλά έχουμε τόσο συσσόρευση τοπικού πάχους. Ανέφερες κάποιες ηλικίες 14 ετών, ναι, ναι. Εμφανίζεται και όλα αυτά. Εκεί θεωρείς εσύ ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζετε από αυτή την ηλικία το πρόβλημα, να εμφανιστεί ή σε αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες. Εγώ πιστεύω ένα παιδάκι 14-15 χρονών, ο οποίο έχει εμφανιστεί ένα σημάδι γυναικομαστίας, είναι καλό να το δει ένας πλαστικός χειρουργός για να τον προγραμματίσει, να τον κλείσει. Είναι κάτι το οποίο, ναι, έχω κάνει πολλά παιδάκια 16-17 χρονών που αρχίζουν να έχουν κάποιες μορφές γυναικομαστίας που αρχίζουν να τους ενοχλούν όσο μεγαλώνουν και λόγω του ότι είναι στην αρχική φάση μπορούμε να τους δώσουμε ένα καλό αποτέλεσμα γιατί η γυναικομαστία σε αυτές τις ηλικίες μπορεί να γίνει απλά και με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους.
Οι γονείς δεν φοβούνται, Αλέξανδρε. Σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή, να αφήσουμε το παιδί. Δεν θα το αφήσουμε το παιδί. Κανένα παιδί δεν θα πάει αν δεν έχουμε ασφάλεια. Αυτό, γι' αυτό μιλάμε, θα κλείσουμε ένα ιστορικό, θα το διερευνήσουμε. Είναι φυσιολογικό ότι κάθε είδος γυναικομασίας και κάθε μαστικός αδένας, ο οποίος παθαίνει μια υπερπλασία, δεν θα το αφήσουμε. Πρώτα θα το διερευνήσουμε και συνεχεία εμείς και μετά το χειρουργείο, περιχειρητικά στέλνουμε και για βιοψία, να φανταστείτε, Μιχάλη. Δηλαδή το βλέπουμε ολοκληρωμένα. Το παιδί που θα κάνουμε μέσα την γυναικομαστία θα στείλουμε και ένα κομμάτι μαστικού αδένα ή το μαστικό αδένα. Ναι. Για βιοψία, για να μας κλείνουν και να μας πει ο ειδικός, ο βιοπαθολόγος, ότι όντως αυτό δεν έχει κάποια σημάδια κακοήθειας. Λοιπόν, πάμε στο τοπικό πάχος. Ναι, αλλά λίγο Μιχάλη, πριν πάμε στο τοπικό πάχος, θέλω να τονίσω ότι η γυναικομαστία μπορούμε να τη λύσουμε. Είναι ένα χειρουργείο το οποίο δεν είναι τόσο πολύπλοκο, έχει νέες τεχνικές, εξελιγμένες τεχνικές, που αυτό εδώ πέρα θέλω να τονίσω, είναι ελάχιστα τραυματικές τεχνικές, οι οποίες γίνονται με τοπική αναισθησία, το οποίο βάζουμε κάνουμε μια μικροσκοπική τομή, τοποθετούμε μια κάνουλα με τη βοήθεια των υπερήχων, έχουμε μια ειδική υπερηχητική λιπανανόφιση, η οποία έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να διασπάσουμε ακόμα και το μαστικό αδένα, και λόγω της υπερηχητικής λιπανανόφισης μπορούμε να δώσουμε ένα αποτέλεσμα χωρίς να κάνουμε ένα μεγάλο τραυματισμό, χωρίς να κάνουμε μεγάλες τομές, χωρίς να κάνουμε μεγάλες σουλές. Είναι κάτι το οποίο σήμερα η μέρα για όλα αυτά τα παιδιά, είτε μικρής είτε μεγαλύτερης ηλικίας, όλα για μας παιδιά είναι. Ένα λεπτό, γιατί να σταθούμε λίγο εδώ. Ναι, ναι. Ομολογώ, αυτό που είπες έχει ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Έτσι, σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση, ανέφερε στους υπερήχους. Ναι. Επειδή πολλοί κόσμοι φαντάζομαι μπορεί να μην ξέρει, είναι κάτι σαν λέιζερ που γίνεται, τι ακριβώς είναι? Δεν είναι ακριβώς, Μιχάλη, σαν λέιζερ, είναι μια υπερηχητική λιπαναρρόφηση. Δηλαδή, κάνουμε σαν λιπαναρρόφηση, είναι που βάζουμε με τη βοήθεια των υπερέχων, έρχονται και διασπάνε. Ναι. Κάτω τη διασπάνε, ακόμα έχουν την διασπάνε και τις μαστικούς αδένες, δηλαδή έχουν ενισχυθεί και αυτοί. Διασπώντας μαστικούς αδένες, βοηθάνε κιόλας. Και αυτό είναι το πλεονέκτημα της υπερηχητικής λιπανανόφισης, ότι ναι με διασπάει, αλλά δεν αφήνει και να χαλαρώνει το δέρμα. Mm. Η χαλάρωση βοηθάει και στη χαλάρωση του δέρματος και έτσι μας προσφέρει ένα ωραίο, μόνιμο αποτέλεσμα. Μια τέτοια επέμβαση, πόσο χρονικό διάστημα παίρνει? Χρονικό διάστημα περίπου είναι 1 με 1,5 ώρα. Και το πιο σημαντικό γίνεται με τοπική αναισθησία. Δηλαδή έχει συνέστηση όσο γίνεται, έτσι παρακολουθεί. Δεν έχει συνέστηση, αλλά γίνεται σε οργανωμένες δομές, γίνεται σε κάποια κλινική. Βέβαια θα το δούμε, θα τον εξετάσουμε και αυτό που λέμε μαζί με τον ασθενή θα πούμε ποιο θα είναι το προτινόμενο αποτέλεσμα. Ένα καλό αποτέλεσμα θέλει πάντα μια συνεργασία με τον ασθενή, Μιχάλη. Αυτό τονίζω σε όλους τους ασθενείς. Και μαζί θα μιλήσουμε και θα προγραμματίσουμε και θα προσχεδιάσουμε το σημείο και τι ακριβώς θα γίνει στην περίπτωση του καθενός. Αυτό το βλέπω και πιστεύω ότι μια σωστή συνεργασία, ο ασθενής για μένα είναι ένας συνεργάτης. Αν δεν ακολουθήσει με τις χειρητικές οδηγίες που θα του δώσω, δεν θα μπορούμε να έχουμε μαζί ένα καλό αποτέλεσμα. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Λοιπόν, τοπικό πάχος, Αλέξανδρε. Μιχάλη, εγώ πιστεύω ότι το τοπικό πάχος είναι κάτι που μας απασχολεί. Δεν υπάρχει άνθρωπος σήμερα. Σε λίγες μέρες μπαίνουμε στον Ιούνιο. Ακριβώς, λοιπόν, μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Τι γίνεται? Καταρχήν να το πάω διαφορετικά. Ποιος ή ποια από τους φίλους θα πρέπει να ασχοληθούν με αυτό? Είναι όταν μας ενοχλεί κάτι περιττό σε κάποια σημεία? Μιχάλη, το τοπικό πάχος είναι κάτι που πιστεύω δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να μην έχει πρόβλημα με τοπικό πάχος. Το τοπικό πάχος είναι συσσωρευμένο, που λέμε, γι' αυτό λέγεται τοπικό πάχος, στις λεγόμενες λιποαποθήκες του σώματος. Ο κάθε σωματότυπος μας έχει μια συγκεκριμένη λιποαποθήκες. Είναι τα σημεία που βλέπουμε και κάνουμε εξαντλητικές δίαιτες. Κάνουμε διατροφές. Βγαίνουμε, πλαγικονόμαστε στα γυμναστήρια, δεν βλέπουμε αποτέλεσμα σε κάποια σημεία του σώματος μας. Τους άντρες, π.χ. στην κοιλίτσα. Βλέπεις, πηγαίνουμε, κάνουμε γυμναστήρια, δεν μπορούμε να έχουμε απόδοση. Στις γυναίκες, στα γόνατα, στα ψωμάκια, στην περιφέρεια, είναι κάποια σημεία του σώματος, τα οποία συνεχίζουν να υπάρχει πάντα το τοπικό πάχος. Αλέξανδρε,
Να σε ρωτήσω πριν μας πεις για τις λύσεις. Φαντάζομαι είναι ένα ερώτημα που πιθανότατα είναι στα χείλη πολλών αυτή τη στιγμή που μας παρακολουθούν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Βλέπω κόσμο χτυπιέται στα γυμναστήρια. Περπατάει πολύ. Τα αποτελέσματα που θέλει δεν τα βλέπει. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν κάνει κάτι σωστά? Είναι θέμα ορμονολογικό? Τι συμβαίνει? Μιχάλη, με ειλικρίνεια να σου πω, το τοπικό πάχος είναι ένα πολυπαραγοντικός. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί παράγοντες, αλλά εγώ πιστεύω και μπορώ να σου πω με ειλικρίνεια ότι το τοπικό πάχος μπορεί να είναι γενετικές καταβολές, είναι κατά κάποιο τρόπο ο σωματότυπος, ειδικά στην Ελλάδα που έχουμε λίγο περιφέρεια, έχουμε την κοιλίτσα στους άντρες, είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα καταβολούμε, είναι και λίγο το DNA μας φτιαγμένο, έτσι ο ελληνικός πληθυσμός. Και έχουμε, ίσως και αυτό θέλω να πω, μπορεί να είπαμε παγκοσμίως η αυξητική λιποαναρρόφηση στην Ελλάδα ειδικά, θεωρείται η κορυφαία, είναι η κορυφαία μάλλον επέμβαση της πλαστικής. Δεν είναι επέμβαση, να πούμε, είναι μια παρέμβαση, μπορούμε να πούμε, στην αντιμετώπιση του τοπικού πάχους. Το τοπικό πάχος, και αυτό πιστεύω και ακράδατα και το έχω δει και μπορώ να σου πω με την ίδια και από τη δικιά μου εμπειρία, που παρόλο που είμαι σε μικρή ηλικία έχω κάνει αρκετές λιπαναρρωφήσεις, η λιπαναρρώφηση είναι η μοναδική η οποία που μπορεί να προσφέρει μόνιμο και ωραίο αποτέλεσμα σε έναν ασθενή. Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο το βλέπουν άμεσα και είναι κάτι το οποίο βλέπω και οι άνδρες και οι γυναίκες να αγαπούν αυτή την τεχνική. Αλέξανδρε, ωραία. Εγώ δέχομαι, το πιστεύω ότι είναι έτσι. Έρχεται το αποτέλεσμα. Αυτά τα κιλά, σε πολλές των περιπτώσεων, οι φίλες και οι φίλοι, γιατί τα ξαναπαίρνουν? Εκεί, στα ίδια σημεία ενδεχομένως. Μιχάλη, επί δικιά μου εμπειρία μπορώ να σου πω, στα σημεία τα οποία έχουμε κάνει τη λιποαναρρώφηση, δεν χάνεται, δεν μπαίνει τοπικό, δεν μπαίνει πάχος. Βέβαια, ένας άνθρωπος που αγαπάει το σώμα του, φροντίζει και εφόσον ακολουθεί κάποιες αισθητικές παρέμβασης όπως είναι η λιποαναρρώφηση για την αντιμετώπιση του τοπικού πάχους, να μην έχει μεγάλες αυξομοιώσεις βάρους. Μπορώ να σου πω με ασφάλεια ότι τα άτομα που έχω κάνει δεν έχουν βάλει πάχος. Εκείνο το σημείο που έχουμε κάνει λιποαναρρώφηση δεν έχω βάλει. Μπορεί να έχω βάλει σε άλλα σημεία, αλλά σε εκείνα τα σημεία δεν έχω. Φεύγουν ενδεχομένως και με κάποιες οδηγίες από σένα. Εντάξει, κάνε τη λιποαναρρώφηση. Από εκεί και πέρα θα πρέπει κάποιος να ακολουθήσει και ένα τρόπο ζωής. Πάντα ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό μου, αγαπάει τον οργανισμό μου, πάω να κάνω κάτι στον πλαστικό χειρουργό για να ανέβει η ψυχική μου διάθεση, φυσικά και φυσικό επακόλουθο είναι να ακολουθήσει και τις οδηγίες που θα τους δώσω εγώ. Οι οδηγίες είναι κάτι φυσιολογικό ενός γιατρού που θα συνηθίσει τον ασθενή του, αλλά ο ίδιος ο ασθενής, αυτό θέλω να τονίσω, ή ο ίδιος ο πελάτης πρέπει να αγαπάει και να αγαπήσει τον εαυτό. Όλοι θέλουμε να είμαστε ερωτεύσιμοι, Μιχάλη. Θέλουμε να μας βλέπει ο κόσμος και να μας αγαπάει. Άμα δεν ερωτευτούμε τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να ερωτευτούμε και το διπλανό μας. Λοιπόν, να σε ρωτήσω και κάτι άλλο και να κλείσουμε σιγά σιγά. Τελικά, ο Αλέξανδρος Παπασταύρου είναι γιατρός του σώματος ή της ψυχής? Της ψυχής, Μιχάλη. Της ψυχής, Της ψυχής. Αυτό εδώ πέρα μέσα που εμείς, και αυτό το λέμε σε ειλικρίνεια, η πλαστική χειρουργή, ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια μορφή και ψυχοθεραπείας και είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, άνθρωποι που απασχολούν κάποια προβλήματα τα οποία είναι λογικής φύσεως, που μπορούμε να τους δώσουμε να τους αυξήσουμε την αυτοπεποίθηση, να τους αλλάξουμε την γυναίκα που έχει ένα μικρό στήθος, της βάζουμε το στήθος και τη βλέπω την έρχεται στο ιατρείο μου, γιατρέ μου, ήρθε εδώ, αισθάνονται. Αυξάνουμε την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων. Είμαστε οι γιατροί της ψυχής. Αυτό εδώ πέρα μέσα είναι κάτι που ο γιατρός σου πρέπει να είναι προσιτός και να έχει μια καλή και ολοκληρωμένη συζήτηση με τους ασθενείς και πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό που πρέπει να ακολουθούν οι γιατροί. Αλέξανδρος Παπασταύρου, πλαστικός χειρουργός. Αλέξανδρος, σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία στις ιατρικές συναντήσεις. Να είσαι καλά. Να ευχαριστήσω πολύ
και όλους εσάς που για μία ακόμη εβδομάδα βάλατε τις ιατρικές συναντήσεις στα σπίτια σας σε όλη την Ελλάδα, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού, ζωντανά κάθε Σάββατο στο επίσημο ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Καλό βράδυ να έχετε.